σήμερα. Το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και η Ναύπακτος αποτέλεσαν σταθμούς περιοδίας του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς και υποψήφιου βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Φώτη Κουβέλη. Η περιοδία έγινε την Κυριακή ξεκινώντας από την Ναύπακτο, επόμενος σταθμός ήταν το Αγρίνιο και το απόγευμα ο κύριος Κουβέλης επισκέφθηκε το Μεσολόγγιο που μίλησε στο Θεοξένια. Εκεί παρουσιάστηκαν οι υποψήφοι του κόμματος στον ομό, αλλά και κάποιες πτυχές των αρχών που πρεσβεύει, καθώς και το πρόγραμμά του. Ο Μάγαλος Παναγιώτης, αρχιτέκτονος του Μεσολόγγιου. Η Μασαραπάη Δήμητα, αρχιτέκτονος μηχανικός. Η Νίκο η Αναστασία, ιδιωτική υπάλληλος. Η Παλαιοκόστρια Βασιλική Νοσηλεύτρια. Ο παπάς ο Μιχάλης Ιατρός Ορθοπαιδικός. Ο πατρόνιος ο Βασίλης αναπληρωτής καθηγητής των Αθηνών Πατρών. Σταυρόπουλος Χρήστος υπάλληλος ο τέσσερις θεατρικός ορθοπαιδικός. Και η Κούντα Εξυπουργείου Νίκη, αρχιτέκτονος μηχανικός. Και επιλέξαμε ακριβώς την παρουσία μας εδώ, στο ψηφοδέλτιο του νομού Ετωλοκαρνανίας, για να σηματοδοτήσουμε και να συμβολήσουμε το μεγάλο μας ενδιαφέρον, το αμέριστο ενδιαφέρον και για την περιοχή, αλλά γενικότερα και για την περιφερειακή Ελλάδα. Με την βεβαιότητα και την πολιτική παραδοχή ότι αυτή η περιοχή βεβαίως καταγράφει την κλίμακα των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται και ως μια περιοχή, όπως και πολλές άλλες της χώρας μας, με υπαρκτές τις δυνατότητες και για ανάπτυξη και για διεύρυνση της παραγωγικής διαδικασίας. Προκειμένου, εφόσον και αν συντελεστούν και μπορούν να συντελεστούν αυτές οι δύο διαδικασίες, είναι δυνατόν ο τόπος, η χώρα, η Ελλάδα, η κοινωνία να πορευτεί προς τα μπροστά, διεκδικώντας δρόμους δημιουργίας, προκοπής και ανάτασης. Και αν δεν υπάρξει η αλλαγή της πολιτικής, εάν δεν υπάρξει η αλλαγή του περιεχομένου της πολιτικής που ασκήθηκε, ασκείται και κάποιοι αμετανόητοι θέλουν να συνεχίσουν την άσκηση αυτής της πολιτικής, τότε και οι κοινωνικές ανισότητες θα διευρύνονται και θα τροφοδοτείται η καλπάζουσα ανεργία και τα αδιέξοδα θα πολλαπλασιάζονται.